Θα αλλάξουμε θέμα. Νέα στοιχεία για μια ακόμα κοπέλα με την οποία φέρεται να είχε σχέσεις. Ο ιερέας έδωσε στις αρχές η ανήλικη, η οποία τον κατήγγειλε ότι τη βίασε ακόμα και σε χώρους της εκκλησίας. Την ίδια ώρα οι πιστοί εμφανίζονται διχασμένοι. Το πρωί της Τρίτης ο ιερέας θα απολογηθεί στον ανακριτή, την ίδια στιγμή που το ανήλικο κορίτσι, μιλώντας στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ανηλίκων, έδωσε στοιχεία και για μια ακόμα κοπέλα. Μετά συνέχιζε να μου λέει ότι ξέρεις με την υπάρχουν κάποια στάδια, μου λέει, που πρέπει να ολοκληρώσεις. Και του λέω τι στάδια. Μου λέει, ας πούμε, με την τα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλα και δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή, δεν σκεφτόμουν, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε, τι εννοούσε με αυτό. Ο πατέρας του 37χρονου ιερέα μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ και το Βαγγέλη Γκούμα. Ο γιος μου είναι άμεμπτος από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με το κατηγορητήριο το οποίο καταθέθηκε, με όσα λέγονται. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι με βίασαν και με φοβίζουν, αλλά πηγαίνω στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, με τα παιδιά τους και με τον ίδιο μέσα. Αποκλείεται. Του μιλήσατε του γιου σας? Βεβαίως του μίλησα. Τι σας είπε? Τι μου είπε? Τίποτα από όλα αυτά, παπά μου λέει. Άρχισε να μου στέλνει και μηνύματα και να μου λέει ότι θέλω να μου στείλεις μια φωτογραφία σου, μια selfie. Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και να μου λέει στείλε μου μια φωτογραφία σου πως είσαι τώρα, και το έστελνα τη φάτσα μου. Μου έλεγε δείξε λίγο πιο κάτω, και γενικά όταν άρχισε να μου στέλνει τέτοια μηνύματα, όχι σαν να τρέμω, δηλαδή μου φαινόταν ότι αυτός ήθελε άλλα πράγματα. Ο ιερέας, όπως μου έχει εκμυστηρευτεί και τον πιστεύω ως υπερασπιστής, αρνείται τις κατηγορίες του βιασμού. Δεν υπήρξε ποτέ βιαστής, ποτέ παιδεραστής. Είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Σταμάτησε να δίδει τη βοήθεια διότι το περίσσευμα της εκκλησίας δεν είχε άλλο. Έπρεπε να βοηθήσει και άλλες οικογένειες και τότε ξεκίνησε η καταγγελία. Έχουμε βάσιμες υποψίες για το κίνητρο της καταγγέλουσας. Κάτω από τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα η λειτουργία της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Στο ναό που επί 6 χρόνια λειτουργούσε ο 37χρονος ιερέας που είχε καταγγελθεί από τη 16χρονη κοπέλα για βιασμό. Το προσωπείο του δεν με τράβαγε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα έκανε μια τυχαία ιστορία. Θέλω να τον κατηγορήσω γιατί είναι αγνός άνθρωπος. Δεν μας έχει δώσει ποτέ ένα τέτοιο δικαίωμα εμάς, τουλάχιστον στο ναό. Δεν είχαμε κάποια ένδειξη εμείς.